Αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 654. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας, κεφάλαιο Μη Δέλτα, 28 εδάφιο. Σελίδα 654, Μη Δέλτα, 28, με τη χάρη του Χριστού μας. Ο λέγον προς τον Κύριον, ούτως είναι ο βοσκός μου, και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου, και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλει ανακτιστεί, και προς τον ναόν θέλουν στεθεί τα θεμέλιά σου. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού τον Κύρον, το οποίο τη δεξιά χείρα εκράτησα, δια να υποτάξω έθνη έμπροσθεν αυτού, και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων, δια να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού, και επίλε δε θέλου συγκλειστεί. Κι εγώ θέλω υπάγει εμπροσθέν σου και εξομαλύσει τα σχολιά σοδούς. Θέλω συντρίψει τα σχαλκίνους θύρας και κόψω τους σιδηρούς μοχλούς. Θέλω σιδώσει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης, για να γνωρίσω ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο καλόν σε κατόνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Δια τον Ιακώβ το δούλο μου και τον Ισραήλ των εκλεκτών μου σε κάλεσα, μάλιστα με το όνομά σου σε επωνόμασαν και δεν με γνώρισας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος, δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα και δεν με αν και δεν με γνώρισας. Δια να γνωρίσω σε από ανατολών ηλίου και από δυσμών ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδής. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος, ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνην και ο κτίζουν κακών. Εγώ, ο Κύριος, ποιώ πάντα τα αυτά. Αμήν. Ο Θεός έχει μέσα στην καρδιά Του, θα τολμούσαμε να πούμε ανθρώπινα, ένα σχέδιο για όλους τους ανθρώπους, ξεχωρισμένο, για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, για κάθε οικογένεια ξεχωριστά, για κάθε λαό ξεχωριστά, για κάθε έθνος ξεχωριστά. Ιδιαιτέρως όμως έχει σχέδιο, πολλές φορές παράξενο στα μάτια των ανθρώπων, για το δικό του το λαό, στον οποίον προσωποληπτεί, βεβαίως όχι με προσωποληψία ανθρώπινη, αλλά με εκλογή αιώνια και ουράνια υπέρ του λαού του, όχι για να είναι ο καλύτερος από όλους, και αυτό ισχύει και υπέρ των ανθρώπων και υπέρ των οικογενειών, όχι για να δημιουργήσει καλύτερους εν ανταγωνισμό με τους άλλους ανθρώπους, οικογένειες, λαούς, αλλά για να δημιουργήσει λαούς, οικογένειες, ανθρώπους, δούλους, τους οποίους θα εκπαιδεύσει, θα χρησιμοποιήσει και δια των οποίων θα εκπληρώνεται πάντοτε και θα εκπληρωθεί το σχέδιό του και οι βουλές του. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Πρέπει να εκπληρωθεί το σχέδιό του σε όλους τους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, σε κάθε οικογένεια, και γι' αυτό χρησιμοποιεί ειδικούς ανθρώπους, τους οποίους προγνωρίζει, εκλέγει, εκπαιδεύει, ευλογεί και χρησιμοποιεί εις δόξαν το ονόματός του για την εκπλήρωση του σχεδίου του. Ο λαός Ισραήλ είναι ένας λαός τον οποίο ο Θεός έφτιαξε, δημιούργησε. Δεν υπήρχε μέσα από τον Αβραάμ το δούλο του, τον οποίον ηγάπησε ο Θεός, τον ευλόγησε ο Θεός για την πίστη του και για την υπακοή του. Την πίστη του στα λόγια του Θεού και την υπακοή του στις εντολές του Θεού. Και έτσι δημιουργήθηκε ο λαός Ισραήλ, ο οποίος όμως, αφού ο Θεός ήταν μαζί του και τον ευλόγησε σφόδρα-σφόδρα, ενώ με όλους τους άλλους ανθρώπους και τους λαούς ήταν, θα τολμούσα να πω, αδιάφορος, όλη την προσοχή του ο Θεός την είχε στρέψει στο λαό Ισραήλ. Από τότε που του έδωσε το λόγο του με τον Μωυσή, μέχρι βέβαια
που σταύρωσαν τον Χριστό. Κοιτάξτε πόσους ανθρώπους χρησιμοποίησε ο Θεός για να εκπληρώσει το σχέδιό του στο λαό Ισραήλ. Δεν θα πω πολλούς, δύο θα αναφέρω. Τον Αβγοδονόσορα, τον οποίο απεκάλεσε δούλο του και χρησμένο του. Τον διάλεξε για να καταστρέψει το λαό Ισραήλ, στην πραγματικότητα να τον εχμαλωτήσει και να τον εξορίσει. Γιατί, αφού ήταν ο εκλεκτός λαός του, για να τον εκπαιδεύσει, να τον διδάξει, να τον επιστρέψει, να τον επαναφέρει και να συνεχίζει να τον χρησιμοποιεί το λαό του, τον κεχρισμένο του. Τους ανθρώπους τους κεχρισμένους, όταν κάνει κάτι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια, αυτός ο λαός, φέρνει Ναβουχοδονόσορα, φέρνει δοκιμασίες και ταλαιπωρίες, γιατί πρέπει να επιστρέψουν για να συνεχίσει το έργο του. Και πράγματι εξορίστηκε ο λαός του Θεού, αφού γκρεμίστηκε η Ιερουσαλήμ και ο ναός, για 70 χρόνια όπως είχε προφητεύσει ο Θεός. Και τότε ο Θεός έψαξε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά προκαταβολής κόσμου, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει μέλλον, στο Θεό υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, ένα αιώνιο παρόν. Είχε προβλέψει όχι μόνο τον Αβγοδονόσορα για τη δοκιμασία, αλλά είχε προβλέψει και τον Κύρο για την επιστροφή. Και τον αποκαλεί και χρησμένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον ήξερε το Θεό και 150 και χρόνια πριν γεννηθεί, πριν δημιουργηθεί, πριν έρθει στη Βασιλεία, ο Θεός μίλησε για αυτόν. Απίστευτο. Με το όνομά του. Τον έκλεξε. Τον ονόμασε και χρησμένο του 150 χρόνια πριν γεννηθεί. Και τα ερωτήματα που δημιουργούνται πρώτον είναι γιατί αυτόν. Γιατί ομολογεί ο ίδιος ότι αυτός θα γίνει βοσκός μου που θα επιμένει τα πρόβατα της βοσκής μου. Πρώτον. Και δεύτερον, γιατί αυτός θα εκπληρώσει όλα τα θελήματά μου. Θυμηθείτε το Δαβίδ. Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, άνδρα κατά την καρδία μου, ώστε θα εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου. Άρα το κρίσιμο σημείο είναι ψάχνει να βρει ανθρώπους που θα εκπληρώσουν πάντα τα θελήματά του. Και τον βρήκε. Απ' τα έθνη. Καμία σχέση με το Θεό. Αλλά είναι αυτός που όταν θα του μιλήσει ο Θεός θα πει αμήν και δεν θα σταματάει να λέγει αμήν στο Λόγο του Θεού, στη Φωνή του Θεού, στο Λόγο του Θεού το γεγραμμένο 150 χρόνια πριν να έλθει, στη Φωνή του Θεού στην προσωπική του ζωή, μέχρι να εκπληρώσει κατά πάντα το θέλημα του Θεού που είναι να επιστρέψει το λαό Ισραήλ, να ανακτιστεί η Ιερουσαλήμ και να τεθούν τα θεμέλια του ναού. Μέχρι εκεί, αυτό ήταν το έργο του. Και το έργο του το πραγματοποίησε ο Κύρος. Ας δούμε τώρα λοιπόν τι λέει ο Κύριος στον κεχρισμένο. Και εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι λένε οι άνθρωποι, ο πατέρας του, ο θείος του, ο Δαρίος, οι Έλληνες της εποχής εκείνης ιστορικά. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Θεός. Και ο Θεός έχει, και πολύ θα ήθελα να ξέραμε ο καθένας μας το σχέδιο που έχει ο Θεός, ώστε να μην χάσουμε ούτε το ελάχιστο από αυτό που ο Θεός έχει προετοιμάσει για κάθε έναν από εμάς ως προς την ευλογία, ούτε το ελάχιστο. Ο Θεός λοιπόν μιλάει στον Κύριο, ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένο αυτού τον Κύριο. Εγώ είμαι αυτός που σου κράτησα και να το πούμε είναι ο αόριστος ο προφητικός που θα σου κρατήσω. Αλλά μιλάει
τη στιγμή που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί όλα και δίνει εντολή τώρα στον Κύριο. Χρονικά να το προσδιορίσουμε το Λόγο του Θεού. Τον ευλόγησε, τον ύψωσε, τον έκανε πραγματικά παντοδύναμο άνθρωπο μέσα σε μία πανανθρώπινη της εποχής εκείνης αυτοκρατορία και όταν τον τακτοποίησε του είπε «εγώ σε έκανα» και στη συνέχεια του είπε «εσύ τώρα τι πρέπει να κάνεις». Να το ξαναπώ αυτό. Έτσι εργάζεται ο Θεός. «Εγώ έκανα σε σένα αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή και εκείνο που έχει σημασία είναι τώρα, εσύ τι πρέπει να κάνεις». Και η προσοχή είναι, μην κάνεις ό,τι θέλεις, γιατί όλο αυτό το έργο του Θεού που έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή στη ζωή σου και είσαι σήμερα εδώ, θα πάει χαμένο. Υπάρχει άλλη λύση. Θα πάει χαμένο εάν δεν αποφασίσεις τώρα να πεις από εδώ και στο εξής, Κύριέ μου, θα κάνω μόνο ό,τι θέλεις εσύ. Αλλά για να κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός πρέπει να τον εξητάς, πρέπει να ρωτάς, πρέπει να τον πλησιάζεις, πρέπει να του δώσεις την ευκαιρία να σου αποκαλυφθεί. Ας δούμε όμως τον Κύριο. Εγώ κράτησα τη δεξιά σου. Εγώ υπέταξα έθνη εμπροστές σου, Κύρο. Εγώ έλυσα κάθε δύναμη και εξουσία των βασιλέων. Εγώ άνοιξα μπροστά σου δίθυρα κλειστά που κανείς δεν μπορούσε να ανοίξει. Εγώ άνοιξα πύλες που κανείς δεν μπορούσε παρά να στέκεται απέναντι σε κλειστές. Και εγώ ακόμη θα πάγω μπροστά σου και θα εξομαλύσω κάθε πρόβλημα στο δρόμο σου, θα συντρίψω κάθε χάλκινη θύρα που σε εμποδίζει και θα κόψω κάθε σιδηρό μοχλό. Και εγώ είμαι αυτός που θα σε ευλογήσω τόσο πολύ που θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους σε σκότη και πλούτη και κρυμμένα να αποκρύφεις. Γιατί τα κάνω όλα αυτά? Γιατί ο Θεός σε έφερε εδώ και σε έβγαλε από το σκοτάδι και σε έφερε στο θαυμαστό φως? Γιατί? Για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος που κάνω ό,τι θέλω και εγώ είμαι αυτός που σε ξέρω καλά και σε καλώ με το όνομά σου, ξέρω κάθε λεπτομέρεια. Μην πω εγώ τα έχω φτιάξει όλα που τα έχω, αλλά ξέρω κάθε λεπτομέρεια τη ζωή σου, ξέρω τα καλά, τα κακά, την καρδιά σου, τη λογική σου, τη σκέψη σου, το σώμα σου. Τα πάντα ξέρω για σένα και εγώ σε επωνόμασα. Αλλά και το όνομα που έχεις εγώ στο έδωσα. Τίποτα εσύ δεν έκανες, τίποτα εσύ δεν είσαι δικός μου. Γιατί? Γιατί είσαι και χρησμένος μου, άρα έχει μία ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή ο Θεός για τους κεχρισμένους Του. Και ποιος είναι ο κεχρισμένος Του? Και γιατί κάποιος είναι κεχρισμένος Του? Και γιατί κάποιον εκλέγει κεχρισμένο Του ο Θεός? Γιατί είναι αυτός από όλους τους άλλους που η καρδιά Του είναι κατά την καρδιά του Θεού ώστε να πράξει πραγματικά το θέλημα του Θεού που είναι απαραίτητο και αναγκαίο να πραχθεί για να συνεχίσεται το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού αποτελείται, είναι σαν ένα παζλ. Και να το πω πιο σωστά έτσι πως μου το είχε δώσει παλιά ο Θεός και το θυμήθηκα σήμερα. Είδα ένα μεγάλο, μόλις το είχα πρωτοπιστέψει, ένα μεγάλο πίνακα που δεν ήτανε ζωγραφιστός, αλλά ήταν κεντητός. Και είδα ένα χέρι με ένα βελονάκι και έπαιρνε κλωστές και έφτιαγνε. Δεν έβλεπα τι έφτιαγνε, αλλά έφτιαγνε. Κάποια στιγμή έσπασε το βελονάκι. Το πέταξε και πήρε άλλο βελονάκι. Και συνέχισε. Κάποια στιγμή έσπασε, πήρε άλλο βελονάκι.
Συνέχισε. Και καθώς συνέχισε, είδα ένα τέλειο πίνακα. Τι χρώματα ήταν αυτά. Και αφού θαύμαζα, μου λέει ο Θεός, ακούω τη φωνή του Θεού. Να το θυμηθώ. Εάν κάποιος σταματήσει να μου είναι χρήσιμος στο να συνεχίσω το έργο μου, τον αλλάζω. Και τρόμαξα, αδερφοί. Τρόμαξα. Τον βγάζω και τον πετάω. Έτσι κατάλαβα εγώ. Τον αντικαθιστώ. Δεν μου κάνει πια. Γι' αυτό είναι δύσκολο στο Θεό να βρει κάποιον με τον οποίο ο Θεός να αρχίσει, μαζί να συνεχίζουν και αυτός με το Θεό να τελειώσει. Είναι μια πορεία. Αρχίζει ο Θεός, συνεχίζουν μαζί, αλλά τελειώνει ο άνθρωπος το έργο του Θεού, που δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός, παρά μόνο με τους κεχρισμένους του. Δεν μπορούσε να επιστραφεί ο λαός Ισραήλ από την εχμαλωσία και την εξορία στη Βαβυλώνα παρά μόνο με έναν κύρο. Καμία άλλη πιθανότητα, κανένας άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό τον διάλεξε, τον ευλόγησε, τον εκπαίδευσε, του άνοιξε την καρδιά να ακούει, του άνοιξε τη διάνοια να καταλαβαίνει και ξαφνικά του έφερε το λόγο του μπροστά του, ξαφνικά. Και άρχισε να διαβάζει. Να έχει γράψει ο Θεός για το όνομά του, για αυτόν προκαταβολής κόσμου. 150 χρόνια τουλάχιστον έβλεπε ο Κύρος να είναι γραμμένο στο λόγο του, στον προφητικό λόγο, το όνομά του Κύρος και τι θα του έκανε και να τα βλέπει να έχουν γίνει. Έγιναν. Και να του λέει, τώρα εσύ πρέπει να κάνεις, εγώ έκανα το έργο μου, σε εξέλεξα, σε ευλόγησα και σε έφερα στην εκκλησία μου. Τώρα πρέπει να κάνεις εσύ το έργο σου που είναι το έργο το δικό μου. Και ο Κύριος δέχτηκε και έκανε το έργο του τέλειο. Και εξηγεί ο Θεός. Όλα αυτά τα έκανα όχι μόνο για να με γνωρίσεις. Συνεχίζει λοιπόν στο πέντε εδάφιο. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με γνώρισες. Για ποιο λόγο? Για να γνωρίσουν από ανατολών και δυσμών ότι εκτός εμού δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δεν είναι μόνο να με γνωρίσεις εσύ, αλλά να με γνωρίσουν και όλοι οι άλλοι μέσα από σένα. Ότι εγώ είμαι ο μοναδικός Θεός. Αλλά το πιο σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, είναι η ερμηνεία που δίνει στο τέσσερα εδάφιο. Όλα αυτά τα έκανα. Ναι, για να με γνωρίσεις. Ναι, για να γνωριστώ στους άλλους. Αλλά πώς? Για τον Ιακώβ το δούλο μου και τον Ισραήλ τον εκλεκτό μου σε κάλεσα, μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με γνώρισες. Τρεις είναι οι αποστολές του Θεού όταν εργάζεται σε έναν άνθρωπο. Πρώτον, να το γνωρίσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεύτερον, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο να γνωριστεί όλη την οικουμένη. Αλλά το σημαντικότερο είναι για να εξυπηρετήσει το λαό του Θεού. Για να υπηρετήσει το λαό του Θεού. Και ανοήτως λέγω, ο νούμερο ένα και χρησμένος δούλος του Θεού είναι ο Χριστός, τον οποίο απέστειλε όχι για να υπηρετηθεί, δίδοντάς του πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, στο τέλος, δίδοντάς του εν το καιρό της σαρκός αυτού το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο. Δεν του έδωσε για να κυβερνήσει. Δεν του έδωσε όλη αυτή την εξουσία, την ουράνια, την αιώνια στον Υιό του, το μονογενή, για να κάνει μεγαλεία και θαύματα. Όχι. Όχι για να δοξαστεί. Όχι. Για να υπηρετήσει το λαό του
να δημιουργήσει την Εκκλησία Του, να προσκαλέσει τους κεκλειμένους του Θεού, τους προγνωρισμένους του Θεού, να τους εκπαιδεύσει, να γίνει δάσκαλός τους, να γίνει καθηγητής τους, να γίνει αυτός που πάντοτε θα προπορεύεται και αυτοί θα ακολουθούν. Αλλά πώς προπορεύεται? Υπηρετώντας. Μόνο με υπηρεσία, με ταπείνωση, με υπακοή μπορεί ο δούλος του Θεού, ο κεχρισμένος του Κυρίου, να πραγματοποιήσει το σχέδιο του Θεού κατά πάντα, ακριβώς όπως ο Μωυσής. Μόνο πραής, ταπεινός, και αυτό μας διδάσκει. Εάν κάτι μας διδάσκει ο Χριστός, είναι ένα πράγμα, αδερφοί. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στο βάθος της καρδιάς μου. Αν το μάθετε αυτό, ότι είμαι πράος και ταπεινός στο βάθος της καρδιάς μου, τότε και εγώ θα σας αναπαύσω, αλλά και εσείς θα βρείτε ανάπαυση στην καρδιά σας. Το ξαναλέω τελειώνοντας. Η κυρίαρχη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, παρόλο που είναι ο δασκαλός μας και ο καθηγητής μας κατά πάντα σε όλα και σε κάθε λεπτομέρεια, η κυρίαρχη διδασκαλία του, με την οποία να αρχίζει να κηρύττει στους μαθητάς του, είναι μάθετε, πρέπει να μάθετε εσείς. Πώς λέει ο δάσκαλος το μάθημα? Πρέπει να το μάθεις αυτό το κανόνα για την ορθογραφία, αυτό το μάθημα για την ιστορία απ' έξω, αυτούς τους κανόνες της άλγευρας, πρέπει να τα μάθεις. Μάθετε, πρέπει να το μάθετε. Μάθετε απ' εμού ότι εγώ που με το πρότυπό σας, το παράδειγμά σας, είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και όταν το μάθετε αυτό, πρώτον εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας και δεύτερον εσείς θα έχετε ανάπαυση. Εγώ θα σας αναπαύσω και εσείς θα έχετε ανάπαυση στην ψυχή σας. Γιατί αν δεν υπάρχει η ανάπαυση, η ειρήνη του Θεού στη ζωή σου, είσαι άχρηστος έστω και κεχρισμένος. Δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Αν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, η ανάπαυση του Θεού μέσα στην ψυχή σου, στη ζωή σου, στο περπάτημά σου, στην έξοδό σου, αλλά δεν είσαι πράος θυμώνης, δεν είσαι ταπεινός, είσαι περήφανος, δεν κάνεις για τίποτα. Δεν μπορείς να είσαι κεχρισμένος. Δεν μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί σου το έργο Του. Δεν μπορεί να πράττεις κατά πάντα το θέλημά Του. Δεν γίνεται. Εάν το μάθεις αυτό, και πώς θα το μάθω είναι το ερώτημα, Κύριε μου. Πώς να το μάθω? Ζήτησέ μου. Αδερφοί αγαπητοί, στο χριστιανισμό δεν υπάρχει δύναμης, δεν υπάρχει προσπάθεια, θέληση, εγώ θα τα καταφέρω. Τίποτα δεν γίνεται. Χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και είναι τόσο εύκολο. Ζήτησέ μου και εγώ θα σου το δώσω. Ζήτησέ μου να σου δώσω μια καρδιά που μέσα της να κρύβει πραότητα και ταπείνωση. Σήμερα να το ζητήσουμε, αδερφοί. Γιατί το ζητάμε? Πρώτον, γιατί πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού που λέει, δεν εκλέξατε εσύ εμένα, εγώ σας εξέλεξα. Ότι σήμερα που ήρθες εδώ, δεν ήρθες γιατί εσύ αποφάσισες, γιατί εσύ θέλησες. Είναι γιατί ο Θεός έφερε. Ο Θεός άνοιξε την καρδιά σου. Ο Θεός άνοιξε τη διάνοιά σου. Ο Θεός σου δώσε ένα ωραίο, πραγματικά καρότο, που λένε οι άνθρωποι, που το είδαμε και τρέξαμε. Δεν ξέρω στο κάθε έναν από εσάς ποιο ήταν το, σε κάθε έναν διαφορετικά. Ο Θεός κάθε έναν από εμάς μας ελκύει διαφορετικά. Ένα ξέρω, ότι αυτό που μας ελκύει είναι η αγάπη Του. Σε αγάπησα με αγάπη σε αιώνια και σε ήλκησα. Ήρθαμε εδώ γιατί κάποιος μας έλκυσε, αδερφοί. Κάποιος μας είπε, έλα κοντά μου να δεις τι θα γίνει. Και σήμερα είπαμε, για να δοκιμάσω.
ή τουλάχιστον στην αρχή. Στη συνέχεια είπαμε, δόξα να έχει ο Θεός. Και τώρα μας λέει ο Θεός, θέλεις τώρα πια να μην μου λες εσύ, μάλλον να μην κάνω εγώ αυτό που θέλω, αλλά να κάνεις εσύ πια αυτό που θέλω. Και εμείς τι λέμε? Αμήν, Κύριε. Αλληλούια. Βοήθησε.